Φιλιά, φιλιά και στην Αφροδίτη. Καλημερίζω όλους σας. Τι θέλετε, κύριε Ρωμανίδη, μισό λεπτό, ο κύριος Μητυλινιός. Excuse me, σας κλέβω 5 δεύτερα. Σου είπα χρόνο. Να πάρεις το ΣΥΡΙΖΑ, πήρες. Μας σύνδεσαν με τρεις διαφορετικούς ανθρώπους και μας είπαν ότι κανένας δεν είναι εκεί. Μα αφού είναι τρεις εκεί πέρα. Για βγάλε άκρη. Φίλε, και αυτοί μας κυβερνάνε 4,5 χρόνια. Αχ, Ρωμανέ. Λοιπόν, ένα σχόλιο μόνο. Εγώ θα πω ότι καλώς αποσύρθηκε ένα σποτ το οποίο δεν μπαίνω στη συζήτηση περί σεξισμού και τα λοιπά, γιατί ξέρω πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συζήτηση, αλλά μένω στο ότι είχε φύγει η συζήτηση από το στόχο που επιτελούσε το σποτ, δηλαδή αυτό που έπρεπε να, το μήνυμα που έπρεπε να περάσει το σποτ, και τελικά συζητιόταν για το λάθος λόγο. Εμείς, αδελφέ μου, δεν κρίνουμε την απόφαση. Το έχω πει πολλές φορές μέσα στην εκπομπή. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπαναχωρήσουμε από τις γραμμές μας. Επέτρεψέ μου, Κωνσταντίνε, λοιπόν, να πω ότι αυτοί οι οποίοι δήθεν είναι ευαίσθητοι και δημιουργούν ακόμα και εκεί που δεν υπάρχουν θέματα κτλ. Προφανώς, επειδή ήταν στριμωγμένοι τρεις μέρες και επειδή ήταν ανύπαρκτοι με τη Μαρφίν και αμήχανοι και επειδή είναι σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση αντιπολιτευτική και το καταλαβαίνω, είναι οι ίδιοι οι οποίοι, σας θυμίζω, τον πρέσβη της Βενεζουέλας που θόπευε τις κόρες τους και δεν κουνιόταν φίλο και δεν τους πείραζε καθόλου. Σας θυμίζω δε... Ήταν υπέρ της επανάστασης. Ναι, ακριβώς. Είναι αυτό που λέει, άμα δεν βρέξεις, δεν μπορεί να πιάσει ψάρια, επαναστατικά ψάρια. Σας θυμίζω πρόσφατα δήλωση στελέχους του ΣΥΡΙΖΑ για την Πάολα, το θυμάστε αυτό σε εκπομπή. Τα βυζιά της Πάολα δεν είναι σιλικόνη, μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Δεν είδα ούτε καμιά διαγραφή, ούτε καμιά απόσυρση στελέχους που έκανε. Μα άμα είσαι αριστερός, δεν μπορείς να πεις κάτι ούτε το ρατσιστικό, ούτε το σεξιστικό, ούτε το τοξικά αρενοπό. Δεν γίνεται. Δηλαδή, σε έχει καθαρίσει η ίδια η ιδιότητα του αριστερού, περίμενε. Et parfois soulever nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis enivrés. Ένα κομμάτι για τα πλήθη είναι αυτό. Μας θυμίζει και τις πλατείες, κύριε Ρωμανέ. Πράγματι. Και κύριε Μογδάνο, τελευταίο σχόλιο για να πάμε στο άλλο θέμα. Σας καλώ να δείτε βίντεο του 2016, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας. Επί ΣΥΡΙΖΑ, ΕΚΕΑ. Αυτό δεν ήταν σποτ, με συγχωρείτε. Άμα μιλάτε για ένα τηλεοπτικό σποτ του 2016, Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, πρέπει να σας πω ότι εγώ ξέρω ανθρώπους που το βλέπανε μετά τις 12 η ώρα το βράδυ για άλλους λόγους. Λοιπόν, αυτό ικανοποιήσεως. Ήταν τσόντα το συγκεκριμένο σποτ. Ήταν λοιπόν, σκληρό εκεί, πορνό στο διεθνολογικό που λέγανε στο πράγμα. Εκεί λοιπόν θα δείτε με ενδιαφέρον ότι οι ίδιοι λογαριασμοί που τώρα κουνιόντουσαν και λέγανε ότι πόσο σεξιστικό δήθεν ήταν το συγκεκριμένο της πολιτικής προστασίας κτλ. Τότε παλιδρομούσαν. Λέγανε, έχω κρατήσει και τα tweets, έλεος πια με την πολιτική ορθότητα. Έτσι. Μια χαρά είναι το spot. Έτσι. Και έλεος με την πολιτική ορθότητα. Έτσι. Λοιπόν, αυτή είναι η διαφορά και ο κόσμος ευτυχώς από όλα αυτά καταλαβαίνει τη διαφορά μας. Και νομίζω ότι εκεί μένει, γιατί πράγματι βλέπει και την υποκρισία από τη μία μεριά και όλο αυτό το παιχνίδι που παίζεται, και από την άλλη ότι εμείς κοιτάμε την ουσία και προχωράμε μπροστά αφήνοντάς τους στα διέξοδά τους. Λοιπόν, μεγάλη επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, τι άλλο θα μας πείτε σήμερα? Λοιπόν, όπως ξέρετε, μία από τις πρωτοβουλίες που έχουμε ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες είναι το λεγόμενο παρατηρητήριο fake news, το οποίο το έχουμε συζητήσει και μαζί αρκετές φορές και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Αυτό το οποίο έτσι έχει ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες είναι όλο αυτό το fake αφήγημα που έχει χτιστεί σχετικά με τη Μαρφίν, το υποκριτικό δε διπλά, από έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είχε μιλήσει για τη Μαρφίν 10 χρόνια, ενώ τον κύριο Τσίπρα και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι μας είπε ο κύριος Τσίπρας για τη Μαρφίν? Μας είπε ουσιαστικά τη μέρα που πήγε, το Σάββατο δηλαδή, που πήγε να καταθέσει στεφάνι, ξεκίνησε τη δήλωσή του συγκεκριμένα, την έχω και μπροστά μου. Τα θέλω, ξέρετε τι, τα θέλω επιγραμματικά για να προλάβω δύο λεπτά να καλημερίσω και τους ακροατές μετά. Επιγραμματικά, τρία σημεία είναι. Έτσι. Το ένα είναι ότι τιμούμε και σήμερα, όπως κάθε χρόνο εδώ και 10 χρόνια, τη μνήμη των συμπολιτών μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη Μαρφίν. Πρώτο γαϊδουράκι. Αυτό είναι το πρώτο. Έτσι ξεκίνησε τη δήλωσή του, έτσι. Λοιπόν, εγώ έψαξα γιατί λέω μπορεί κάτι να μας έχει ξεφύγει, ρε παιδί μου. Και έψαξα από το 2010 μέχρι σήμερα όλες τις επαιτίους της Μαρφίν, την προηγούμενη μέρα και την επόμενη, στο ΑΠΕ, τα πάντα. Λοιπόν, δεν υπάρχει τίποτα πέραν της ίδιας της ημέρας. Πάμε παρακάτω.
Πάμε στο 2. Μόνο το 10 είχε κάνει μια δήλωση στη Βουλή ο ίδιος ο Τσίπρας. Από τότε τίποτα. Πάμε λοιπόν, στο 2. Το δεύτερο σημείο πολύ σημαντικό έχει να κάνει με την πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Ναι. Σχετικά με την υποτιθέμενη έφεση που έκανε το ελληνικό δημόσιο, έτσι είπε ο Τσίπρας, έφεση. Ναι, βέβαια, ξέχασε ότι η έφεση έχει γίνει επί των ημερών του. Έφεση για τις αποζημιώσεις των θυμάτων, μιλάμε. Ακριβώς. Των συγγενών των θυμάτων. Λοιπόν, οι εφέσεις αυτές γίνανε 2019 και εκδικαστήκανε. Γίνανε 2018, εκδικαστήκανε και κοινοποιήθηκαν το 2019. Άρα όλες οι εφέσεις γίνανε επί ΣΥΡΙΖΑ και είχε το θράσος δεν ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι είπε ψέμα ο ΣΥΡΙΖΑ και πολλό δε μάλλον ο κύριος Τσίπρας. Και το τρίτο. Και το τρίτο έχει να κάνει με την άθλια επίθεση στον κύριο Χρυσοχοίδη, ο οποίος δήθεν έκλεισε ένα φάκελο και τώρα έχουν το θράσος και την υποκρισία να ξανανοίγουν το φάκελο. Προφανώς κανένα φάκελο δεν έκλεισε ο Χρυσοχοίδης, ποτέ δεν έκλεισε κανένας φάκελος. Αυτό που έγινε είναι ότι προχώρησε μια δικαστική διαδικασία που έδειξε ότι οι συγκεκριμένοι που κατηγορούνται δεν ήταν ένοχοι και αυτή η διαδικασία όμως της αναζήτησης των ενόχων συνεχίζεται κανονικά και ξανανοίγει ο φάκελος και ξαναπάει στη δικαιοσύνη κανονικότατα. Ευχαριστώ θερμά τον Νίκο Ρωμανό. Να είστε καλά. Επικεφαλής. Και το πιο σημαντικό, ναι, Κωνσταντίνο. Γραφείο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Το πιο σημαντικό για το δεύτερο σημείο, ότι ναι, με απόφαση Μητσοτάκη κλείνει αυτή η υπόθεση των αποζημιώσεων, που θα μπορούσε κάλλιστα να το έχει κάνει και ο Τσίπρας τα προηγούμενα χρόνια που κυνηγούσε με εφέσεις. Ναι, καλά. Και κλείνει οριστικά με απόφαση Μητσοτάκη. Άρα ναι, μιλάμε καλά για την πλήρη αντιστροφή της πραγματικότητας. Δεν μιλάμε απλά για fake news. Ναι. Εάν ενδιαφερόταν για κοινά τα οποία υποτίθεται ότι χαϊδεύει, θα είχε κάνει άλλα πράγματα. Για τις μητέρες θα είχε κάνει παιδικούς σταθμούς, θα είχε επεκτείνει την άδεια μητρότητα στον ιδιωτικό τομέα, θα είχε δώσει κίνητρα στις πολύτεκνες. Θα είχε. Έλα τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά.